να απορριφθεί η αίτηση της Μονής Βατοπεδίου με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η απόφαση του εφετείου Θράκης που έκρινε ότι νόμιμα δημοσιεύτηκε μετά από 4 χρόνια. Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραλίμνιων εκτάσεων της λίμνης Βιστονίδας θα εισηγηθεί στο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου ο αρεοπαγίτης Σπυρίδων Μητσιάλης. Όπως θα θυμάστε και πρέπει να θυμίσουμε και όσους πιθανώς έχουν ξεχάσει, η δίκη είχε γίνει το 2003, εκκρεμούσε η απόφαση της το 2004, η περίφημη απόφαση της Κομωτινής περί διεκδίκησης της λίμνης από τη Μονή και αντιδικίας του Δημοσίου, η οποία δεν είχε εκδοθεί γιατί τότε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας την άνοιξη αρχές του καλοκαιριού του 2004 δέχτηκε να παραιτηθούν από το δικαίωμα εκδόσεις της απόφασης. Όταν βγήκε αυτή η ιστορία στην επιφάνεια, με εντολή τότε του Αρείου Πάγου, είχε πει το δικαστήριο και εκδόθηκε έτσι η απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Κομωτινής, της Ροδόπης, ότι από τη στιγμή που είχε γίνει η διάσκεψη των δικαστών και είχαν εκφραστεί, όφιλε η απόφαση να είχε εκδοθεί. Και έτσι εκδόθηκε με καθυστέρηση το 2008. Η Μονή άσκησε αναίρεση και είπε ότι από τη στιγμή που αυτοί είχαν ζητήσει να μην εκδοθεί η απόφαση, δεν έπρεπε να εκδοθεί καν αυτή η απόφαση. Έρχεται τώρα ο εισηγητής και λέει στον Άριο Πάγο ότι πρέπει να απορριφθεί αυτή η αναίρεση, διότι νομίμως είχε εκδοθεί η απόφαση και νομίμως είχε εκδοθεί η απόφαση γιατί είχε προηγηθεί η διάσκεψη και είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδοσής της. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι εφόσον θα αποδεχθεί αυτό την εισήγηση αυτή το Άριος Πάγος, σημαίνει ότι κακώς τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε του δικαιώματος εκδόσεως της αποφάσεως, γιατί όφιλε να περιμένει την απόφαση αυτή, η οποία υπενθυμίζω ότι δικαίωσε το ελληνικό δημόσιο και απέρριψε το αίτημα της Μονής, τουλάχιστον όσον αφορά τη λίμνη Βιστονίδα. Έχει ιδιαίτερη σημασία, θέλω να πιστεύω, γιατί νομίζω ότι είναι η σωστή νομική έκφραση αυτή, η απόφαση αυτή το που προτείνει ο εισηγητής, ότι αυτή θα είναι και η απόφαση του Αρείου Πάγου και θα δικαιώσει όλους εμάς που λέγαμε ότι δεν έπρεπε τότε το ελληνικό δημόσιο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συμβιβαστεί με αυτή την υπόθεση και οφείλε να περιμένει την έκδοση της αποφάσεως. Θέλω να μου πείτε, κύριε Ξενίδη, τελικά όλη αυτή η υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, πότε τελικά θα ολοκληρωθεί έτσι ώστε τελικά να πάρουν τις τελικές αποφάσεις σε όλη αυτή την υπόθεση? Ναι, κοιτάξτε, η υπόθεση είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Μην ξεχνάτε ότι πήγε και ήρθε 2 φορές στη Βουλή για τις ευθύνες των υπουργών που κρίθηκαν ότι έχουν παραγραφεί, γιατί έτσι μεθοδεύτηκε να παραγραφεί εφόσον είχε κλείσει η Βουλή. Εξελίσσεται όσον αφορά τους υπαλλήλους που πάνε για παράβαση καθήκοντος, όλους τους συνεργούς που μπήκαν σε αυτή την υπόθεση και βέβαια τους ηθικούς αυτούργους, όπως τους καλεί η ανακρίτρια να απολογηθούν, που είναι οι μοναχοί. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν τελειώσει οι απολογίες και πρέπει αυτές τις μέρες, αρχές του επόμενου μήνα του Νοεμβρίου, να απολογηθούν και οι μοναχοί για τα κακουργήματα που υπάρχουν ως ηθικοί αυτούργοι για όλους τους υπαλλήλους που εντοπίζεται ότι υπάρχει μια παραβατική του συμπεριφορά. Είναι κακούργημα, παραγράφεται στα 20 χρόνια. Είναι ένας μεγάλος χρόνος που θα πρέπει να εξελιχθεί. Είναι μια τεράστια υπόθεση. Μιλάμε για δεκάδες κατηγορουμένους και δεκάδες υποθέσεις. Θα ολοκληρωθεί. Κάποτε θα ολοκληρωθεί. Νομίζω βέβαια ότι η ιστορία έχει κατατάξει τις πολιτικές ευθύνες ανεξαρτήτως παραγραφών. Θα δούμε τώρα και τις ποινικές ευθύνες. Είστε νέοι και θα το δείτε. Είμαστε γεροί όλοι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η απόφαση αυτή θα φανεί πώς ήταν όταν θα τελειώσει η ποινική δίκη. Υπενθυμίζω ότι η κυρία Ψάλτη από το εφετείο Θράκης έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή για παράβαση καθήκοντος και παράβαση δικαστικού απορρίτου στη γνωστή υπόθεση του Βατοπεδίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρώην πρόεδρος του Πρωτοδικείου Ροδόπης καθυστέρησε να δημοσιεύσει απόφαση για την υπόθεση διεκδικήσεως της Μονής Βατοπεδίου των παραλίμνων εκτάσεων της λίμνης Βιστονίδας. Μαζί με δικαστική λειτουργό έχουν καταδικαστεί με την ίδια ποινή και οι μοναχοί Εφραίμ και Αρσένιος για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος της κυρίας Ψάλτη.